Ο κ. Καρατζής είναι ο συντονιστής του Εμβουλιαστικού Κέντρου Γιατρών μας. Γεια σας. Καλημέρα σας, πώς είστε? Άριστα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Βλέπω κόσμο. Ναι. Γεια σας. Πώς είστε, εμβουλιαστήκατε? Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις. Εσείς γερός δυνατός. Δόξα τω Θεώ, και εγώ μια χαρά. Τελειώσαμε τον εμβολιασμό. Όλα καλά πήγανε. Δόξα τω. Πολύ ωραία. Δόξα. Δεν κατάλαβα τι λένε εσύ. Δεν καταλάβατε τίποτα, γιατί έχουμε εξαιρετικές νοσηλεύτες εδώ που σας προσέχουμε. Πολύ εξαιρετικές. Εντάξει, με τα ραντεβού όλα καλά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και να προσέχετε, έχουμε και δεύτερη δόση να κάνουμε. Το ξέρουμε. Με πολύ χαρά αλλά και πολύ συγκίνηση επισκέπτομαι σήμερα το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια. Προποτελεί ένα από τα πολλά κέντρα εμβολιασμού τα οποία λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς, τους υγειονομικούς για την τεράστια προσπάθεια την οποία καταβάλουν, έχουν καταβάλει και καταβάλουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη άσκηση. Είναι η διαδικασία εμβολιασμού όλου του ελληνικού πληθυσμού, τουλάχιστον των συμπολιτών μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει. Χθες κάναμε παραπάνω από 17.000 εμβόλια σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουμε ξεπεράσει τα 140.000, τους 140.000 εμβολιασμούς από τότε που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με αυτή την ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια, πλην όμως ο αριθμός των εμβολίων γνωστών είναι καθορισμένος από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις εταιρείες και από τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρέψτε μου όμως και μία πιο ανθρώπινη αναφορά. Βλέποντας πίσω από τις μάσκες τα χαμόγελα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, θα μπορούσαν να είναι οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, διαπιστώνουμε και ακόμα μια φορά ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία δεν έχουν ηλικία. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή η εικόνα, νομίζω ότι θα την επιβεβαιώσουν και οι υγειονομικοί, των συμπολιτών μας οι οποίοι προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία με τους συγγενείς τους, με ενθουσιασμό, με αισιοδοξία και στέλνουμε αυτόν τον τρόπο ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα διαγενειακής αλληλεγγύης, φροντίζοντας πρώτα και πάνω απ' όλα τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια του εμβολιασμού. Όπως ξέρετε, έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλικίες από 80 έως 84 ετών. Έχουμε μια πολύ ήδη πρώτη θετική ανταπόκριση ως προς τα ραντεβού τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω της άλλης αγοράφησης και θα συνεχίσουμε με αυτούς και με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς. Και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους όσοι συντονίζουν αυτήν την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια και κυρίως στους υγειονομικούς μας, γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό που την υλοποιούν κάθε μέρα στην πράξη. Να είστε καλά, ευχαριστώ και καλή χρονιά και χαρά και υγεία και όλα τα καλά. Ευχαριστώ και εμείς. Ευχαριστώ που μας ευχαριστήκατε.